πριν από μερικά χρόνια ήταν ο καλός δημοσιογράφος, ήταν αυτός που στη γιορτή του ήταν μαζεμένοι όλο το Προϊκό Συμβούλιο. Αυτό δεν αφορούσε την εκλογή. Αφορούσε εμένα, αφορούσε εσένα, αφορούσε το καθένα. Ήταν λίγο της μοδός. Δημόσιες σχέσεις. Και το κακό ήταν ότι άλλαζε η κυβέρνηση, αλλά στην επόμενη γιορτή ήταν το άλλο Προϊκό Συμβούλιο. Δηλαδή δεν ήταν θέμα. Γιατί όλοι μπορούμε να έχουμε ένα φίλο. Συνήθως θα και μεικτό. Ναι, γιατί θα και μεικτό. Όλοι έχουμε ένα φίλο στο ΚΟΕ, στο ΠΑΣΟΚ, ξέρετε μου κάτι. Δεν είναι κακό να έχουμε φίλους. Αλλά αν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο είναι φίλοι σου, κάποιο πρόβλημα πάει. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν πήγαν πολύ στη σαλόνια τη εξουσία. Περηφανεύτηκαν πάρα πολύ, ας πούμε, τη συνύπαρξή του με το πολιτικό σύστημα, με τι συνδικαλιστικέ ηγεσίε. Γενικά αυτή, ας πούμε, η ελίτ, η πολιτική και η κοινωνική ελίτ τη χώρα, είχε πολλού δημοσιογράφου μέσα. Έτσι. Και αυτό είναι και ένα από τα συντόματα της κρίσης. Πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι απέναντι στις άλλες κοινωνικές αρχές ή στις άλλες εξουσίες. Πρέπει να είναι απέναντι από τους πολιτικούς, να είναι απέναντι από την εκκλησία, να είναι απέναντι από τους συνδικαλιστές, απέναντι από τους δημάρχους. Μια αντιπολίτευση σε όλα. Βέβαια, βέβαια. Και μια καχυποψία απέναντι στη δουλειά όλων.